Ιανουάριος. Εντός συνόρων, το 2017 ξεκινάμε το βρόγχο του Ευρωπροστήμου για τα σκουπίδια και τις χωματερές που εξακολουθούμε να πληρώνουμε για λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες της χώρας δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, ενώ εντοπίζεται και χρηματοδοτικό κενό, αφού οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τα στερεά απόβλητα ανέρχονται σε 877 εκατομμύρια ευρώ και οι δήμοι υπέβαλαν προτάσεις με υπερδιπλάσιο κόστος. Μέσα σε όλες, σε αρκετές περιοχές δεν έχουν καθοριστεί χώροι υποδοχής διαχείρισης αποβλήτων, με το μεγαλύτερο διέξοδο να παρατηρείται στα νησιά και στην Πελοπόννησο. Η ασυδοσία όμως και η έλλειψη οργάνωσης στη διαχείριση απορριμμάτων αποδείχθηκε περίτρανα όταν στις 20 Ιανουαρίου σε μια παράνομη χωματερή με ελαστικά στον Ταύρο ξεσπά πυρκαγιά εκτοξεύοντας μαύρο καπνό που έπνιξε όλο το λεκανοπέδιο. Με την έλευση του Φεβρουαρίου πιστοποιείται και επίσημα το κακό περιβαλλοντικό σκορ της χώρας, με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αποτελεί αδύναμο κρίκο ανάμεσα στις 28 χώρες με πολλαπλές περιβαλλοντικές παραβάσεις, παράνομες χωματερές, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και σοβαρή ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για άλλη μια φορά, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω όταν τζιπ συλλαμβάνονται στην κάμερα, αλλά όχι από τις αρχές, να καταστρέφουν προστατευόμενο υγρότοπο Natura στην Ήτη. Στα καλά νέα του μήνα, η επίσημη παράδοση στο δημόσιο στις 22 Φεβρουαρίου του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Η παράδοση συνοδεύτηκε και από σχόλια σχετικά με τη δυνατότητα του κράτους να το διατηρήσει και να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Ο Μάρτος ξεκινά με τις αντιρρήσεις που προβάλλονται για τους δασικούς χάρτες που μόλις αναρτήθηκαν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάζεται να προχωρήσει σε κάποιες εκπτώσεις, αφενός αφήνοντας εκτός δασικών χαρτών τις οικιστικές πυκνώσεις και εξαιρώντας από τους δασικούς χάρτες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που εντοπίστηκαν μέσα σε άλλοτε δασική γη. Ο Μάρτης κυλά με άσχημα νέα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πως 1.700.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της ρήπανσης, κυρίως της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και επίσης με την πολύ ανησυχητική έκθεση ότι οι ενεργειακά φτωχοί στην Ευρώπη κυμαίνονται από 50 εκατομμύρια ως 125 εκατομμύρια άτομα. Άνθρωποι που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα για την ψύξη και τη θέρμανση των κατοικιών τους, με αποτέλεσμα να διαβιούν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Τέλος, ο μήνας κλείνει με τον Τραμπ να υπογράφει την κατεδάφιση της κλιματικής πολιτικής Ομπάμα, καταργώντας όλους τους περιορισμούς που είχαν τεθεί στη βιομηχανία σε σχέση με τις εκπομπές ρήπων. Το γεγονός ότι υπογράφει το διάταγμα πλαισιωμένους από ανθρακορίγους καταδεικνύει και την προτίμησή του στη βιομηχανία του άνθρακα.